Σας καλωσορίζουμε στην απουσινή εκδήλωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνουμε με την επιστημονική ομάδα Ελληνικού Προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες της ΟΠΑΠΑΕ. Το θέμα της ημερίδας είναι οι Γενικές Αρχές Παιδικής Υγείας, Ψυχολογίας και Διατροφής. Να πούμε δύο λόγια για την ομάδα. Πέρυσι η ομάδα θεωρούμε ότι θα πήγε πολύ καλά. Έκλεισε πετυχημένα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στους παίδες. Φτάσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο τελικό στην κατηγορία των νέων. Και στην ανδρική ομάδα σαφέστατα πήραμε καλύτερα από την προηγούμενη περίοδο. Κάτι όμως που μας χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν όταν με τη λήξη της περίοδου μάθαμε ότι η Ακαδημία μας, η Ακαδημία του Παζινάξου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Αθλητικών Ακαδημιών της ΟΠΑΠΑΕ. Σε αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ τόσο ο Πέτρος Μαράκης, ο κόουτς της ομάδας μας και η Κρητής, όσο και ο γενικός αρχηγός, ο κύριος Σταύρος Θεσίδης, διότι απαιτούσε πάρα πολύ τυπικές διαδικασίες για να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Τελικά ενταχθήκαμε με ένα υψηλό δίκτυο βαθμολογίας στην αρχική φάση και είμαστε ανάμεσα στις 125 ακαδημίες που επιλέχθηκαν τελικά. Στην πρώτη φάση είχαν επιλεχθεί δύο ακαδημίες από όλες τις κυκλάδες. Ο ΟΠΑ πραγματικά κάνει ένα σημαντικό έργο, διότι διαθέτει ένα κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο. Εμείς, σαν Παζινάξου, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι καταφέραμε να δώσουμε αθλητές μας σε ομάδες της Σούπερ Λίγκας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Νίκος ο Δεγαρίτας μαζί με τον Μιλιάνο Τοπούλαρη βρίσκονται αυτή τη στιγμή και προπονούνται στην κατηγορία K15 του Ολυμπιακού. Και άλλοι αθλητές έχουν συγκριθεί. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει ένας αθλητής σε αυτήν την ηλικία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση στη συνεργασία με την οικογένειά του για να μετακομίσει και να παρακολουθήσει τις εργασίες της ομάδας. Οι υποχρεώσεις της ομάδας κάθε χρόνο αυξάνονται. Είμαστε η μοναδική ομάδα στις Κυκλάδες που διαθέτει και στα τέσσερα τμήματα αγωνιστική ομάδα. Έχει κι άλλες. Κι όμως είναι πολύ δύσκολο να έχεις προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό και αντρικό τμήμα, δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες. Πρέπει να φανταστείτε ότι όπως έχει γίνει πλέον η κατηγορία στην αντρική ομάδα, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι την Σύπνο, κάτι που αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχειρήμα γιατί γνωρίζετε τις δυσκολίες της ισορροπικότητας που τις βιώνουμε καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε και σας θέλουμε να είστε κοντά μας, να είστε κοινωνοί και πρεσβευτές του Παζινάξου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτά που πραγματικά έχουμε θέσει. Θέλουμε υγιείς αθλητές και καλύτερους ανθρώπους. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μέσα από την πρόληψη και την ιατρική παρακολούθηση των αθλητών, ακόμα και στον επίπεδο, και ακόμα και στο επίπεδο των Ακαδημιών. Έχουμε προγραμματίσει την έλευση εξειδικευμένου επιστημόνα σε επίπεδο εργοφυσιολογίας, ο οποίος θα αναλάβει τα μικρά παιδιά να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τις βάσεις, γιατί γνωρίζετε ότι από αυτή τη μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να παίρνουν τον σωστό δρόμο και τις σωστές βάσεις. Παρ' όλα αυτά, συνεργαζόμαστε, όπως ξέρετε, με την κυρία Τερικόπου, με τον κύριο Λέκα και με τον κύριο Πέτρο Σιβερή, τον γυμναστή. Θέλω να πω ότι ακόμα και άλλοι παίκτες, όπως ο Δημήτρης Ιωσκαδάς,
ο οποίος μετακόμισε στην Αγία Παρασκευή, ο Μαράκης, ο Γιώργος, ο οποίος είναι στην Αγία Ελεούσα, και ο Καρδινάς, ο οποίος προσπαθεί να μπει σε κάποια ομάδα της Κρήτης. Γνωρίζετε πολύ καλά, δηλαδή, ότι ο Πας Λάξο έχει αρχή και έχει τη συνέχεια. Σας καλώ να στηρίξετε την ομάδα και απόψε θα παρακολουθήσουμε την δήλωση στην οποία θα μιλήσει η κυρία Γιαζετζή Κατερίνα, η οποία είναι διαιτολόγος και διατροφολόγος, και θα είναι κοντά μας να σας αναλύσει όποιες απορίες έχετε στο τέλος του προγράμματος. Κυρία Γιαζετζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Μπορείτε να... Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γιαζετζή Κατερίνα, είμαι διαιτολόγος και διατροφολόγος. Και σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να αναπτύξουμε κάποια θέματα σχετικά με την υγεία, τον αθλητισμό και τη διατροφή στην παιδική ηλικία. Έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα να σας παρουσιάσω. Στο τέλος της ομιλίας μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο το κλείδιο και τα απορία έχουμε να τη συζητήσουμε. Υπάρχουν γνωστικοί ανησυχούν για το θέμα αυτό, καθώς πολλές φορές τόσο δεν τους δίνουν και το βάρος σε τέτοια τα όρια του φυσιολογικού ή του συνηθισμένου. Πώς ορίζουμε όμως το φυσιολογικό ρυθμό, τον φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης. Ουσιαστικά αναφερόμαστε κατά την παιδική ηλικία τη διάθεση του ίδιου του μπρέντους κατά 30 με 35 εκατοστά στα δύο πρώτα έτη της ζωής. Κατά την παιδική ηλικία αναμένουμε το παιδί να αυξήσει το ύψος του κατά 5 με 7 εκατοστά. Και κατά την εφηβική ηλικία το ύψος να αυξηθεί κατά 8 με 14 εκατοστά. Στις περιπτώσεις που η αύξηση του ύψους ξεπερνά είναι πέρα από τα όρια αυτά, θεωρούμε ότι έχουμε και ένα φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης. Πώς αξιολογούμε το πότε η ανάπτυξη είναι χαμηλή, χρησιμοποιώντας τις δύο καρδιές ανάπτυξης, οι οποίες βλέπετε στην οθόνη σας, στην οθόνη, η βάση καρδιά ανάπτυξης για το ύψος τόσο για τα κόρια όσο και για τα αγόρια. Γενικότερα, ο παιδίατρος είναι αυτός ο οποίος θα μετρήσει ένα εξάμεινο το ύψος του παιδιού και θα το σημειώσει πάνω στις καρδιές ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις στις οποίες το ύψος είναι κάτω από την τρίτη και χαμηλότερη καρδιά ανάπτυξης, θεωρούμε ότι το ύψος του παιδιού είναι κάτω από το φυσιολογικό, ενώ στις περιπτώσεις στις οποίες 2, 3 και 4 διατροφικές μετρήσεις του ύψους κάνουν μια καρδιά ανάπτυξη η οποία έχει πτωτική πορεία και σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι η ανάπτυξη του παιδιού έχει χαμηλό ρυθμό. Επιπλέον, στις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί ήταν λιγότερο από 4 εκατοστά ανά έτος και σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλός. Ουσιαστικά, το κοντά ανάστημα, όταν αναφερόμαστε στο κοντά ανάστημα, αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου το ύψος έχει απόκληση από το σύμφωση το φυσιολογικό. Ωστόσο, το κοντά ανάστημα δεν είναι κάποια νόσο, αλλά είναι σύμπτωμα νόσου. Ο παιδίατρος είναι αυτός ο οποίος θα αναγνωρίσει την νόσο την οποία προκαλεί το κοντά ανάστημα και θα καθοδηγήσει κατάλληλα την οικογένεια και τους γονείς. Στην ανάπτυξη, πέρα όμως από το ύψος, σημαντικό ρόλο παίζει το βάρος. Η σχέση η οποία αξιολογεί το βάρος σε σχέση με το ύψος είναι ο δείκτης μάζας σώματος και είναι το πλάσμα το οποίο βλέπετε στην οθόνη. Ουσιαστικά υπολογίζεται από τη διαίρεση του βάρους για το ύψος στο τετράγωνο, σε κιλά και σε μέτρα αντίστοιχα. Ανάλογα με την τιμή που θα προκύψει από το πλάσμα αυτό, κατατάσσουμε το ύψος του παιδιού σε υγιές, χαμηλό ή υπέρβαρο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε χαμηλές ανάπτυξη για το δείκτη μάζας σώματος. Ανάλογα με το πού τοποθετείται η τιμή του δείκτη μάζας σώματος, στις περιπτώσεις στις οποίες ο δείκτης μάζας σώματος είναι στο κόκκινο επίπεδο, θεωρούμε ότι το βάρος είναι χαμηλό. Στις περιπτώσεις που είναι στο πράσινο επίπεδο φυσιολογικό και στις περιπτώσεις που είναι στο μπλε επίπεδο, είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. Υπάρχουν καμπύλες ανάπτυξη για το δείκτημα του σώματος, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Γενικότερα έχει φανεί σε μελέτες που έχουν
Ελλάδα, 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα υπερχείσματα. Όσον αφορά τα αγόρια, το 44,4% είναι υπέρβαρα υπερχείσματα και 37,7% των κοριτσιών είναι υπέρβαρα υπερχείσματα. Αντίστοιχα. Μελέτες που έχουν γίνει για τις διαφορές εντός της οικογένειας δείχνουν ότι οι γονείς οι οποίοι ξοδεύουν αρκετό χρόνο μαζί με τα παιδιά τους, τα ίδια στα παιδιά έχουν πρώτες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια στιγμή παχυσαρκία στην παιδική ηλικία ή και αργότερα. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι ίδιοι γονείς είναι παχύσαρκοι, φαίνεται ότι το παιδί έχει 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Μία πάθηση η οποία εμφανίζεται συχνά στην παιδική ηλικία είναι η οικογενής υπερχολυστερολεμία, δηλαδή η αυξημένη ποιότητα χολυστερίνη στο αίμα. Εμφανίζεται σε 1 στα 500 παιδιά. Ουσιαστικά η χολυστερίνη είναι ένα μόριο το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη τόσο του νευρικού συστήματος και των κυττάρων, όσο και η λειτουργία διαφόρων ορμονών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες η χολυστερίνη είναι πάνω από το όριο του φυσιολογικού, τα οποία ωραία βλέπετε στον πίνακα, σε αυτές τις περιπτώσεις αρχίζουν και δημιουργούνται πλάβες στο επιχείλιο των αρτηριών και αρχίζει να δημιουργούνται τραυματικές πλάκες. Γενικά έχει φανεί οι αντιληπτικέ και τραυματικέ πλάκε να δημιουργούν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιακών σημάδων και διαβίτε κατά την ενήλικη ζωή. Γενικότερα έχει φανεί ότι η αντιληπτοσκλήρωση ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Οπότε είναι απαραίτητη η πρόληψη τη εμφάνιση τη αυξημένη χολυστερίνη. Σε ποια παιδιά πρέπει να γίνεται έλεγχο? Ουσιαστικά όλα τα παιδιά σε ηλικία 9-11-17-21 είναι απαραίτητα να πραγματοποιούν βιοχημικέ αναλύσει για να κάνουν τον ετήσιο check-up. Από εκεί και πέρα, παιδιά τα οποία έχουν τουλάχιστον ένα αγωνιά με σημαίνει χολυστερίνη, δηλαδή χολυστερίνη πάνω από 200 μιλιγραμμάρια, πρέπει να εξετάζονται σε ηλικία πάνω από 2 έτη. Παιδιά τα οποία έχουν συγγενή πρώτου βαθμού που παρουσίασε τα αφικά καρδιακών νόσημα σε ηλικία κάτω από 55 ετών, επίσης πρέπει να εξετάζονται. Φυσικά παιδιά τα οποία είναι ήδη υπέρβαρα ή παχύσαρκα, πάσχουν από κάποια χρόνια μεταβολικά νοσήματα όπως είναι ο διαβήτης, από άνοσα νοσήματα έχουν υπολογιστικές οδηγίες να μιλάμε για κορίτσια. Έφυγε η οποία μπορεί να καθυλίνουν και παιδιά πλαμβάνουν θεραπεία με κορτιζόνη ή θεραπεία για επιληψία. Όσον αφορά τον αθλητισμό και το κομμάτι της παιδιατρικής, είναι απαραίτητος ο προαθλητικός έλεγχος. Ο έλεγχος ουσιαστικά που πραγματοποιεί στην αρχή καθεστολικού έργου, 4-6 εβδομάδες πριν την έναρξη κάποιου αθλήματος. Γιατί είναι σημαντικός? Φαίνεται γενικότερα ότι 1% των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρέπει να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα λόγω παθήσεων της καρδιάς. Μια συχνή πάθηση είναι η υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, που ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση ο καρδιακός μυς είναι μεγαλύτερος από το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα η ίδια καρδιά να μην μπορεί να διευθυνθεί αίμα σωστά σε όλο τον όγκο της. Η συγκεκριμένη πάθηση δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα, γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται έλεγχοι. Ουσιαστικά ο προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει την επίσκεψη σε έναν καρδίατρο και σε έναν καρδιολόγο, ο οποίος κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ενώ στο προαθλητικό έλεγχο δεν είναι απαραίτητο το ηλεκτροκαρδιογράφημα και εξετάσεις αίματος. Για ποιο λόγο όμως να αθλούμαστε? Αρχικά, για να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση και μια ωραία εσωτερική εμφάνιση, ο αθλητισμός δεν είναι απαραίτητο μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, για τη διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρους. Επιπλέον, ο αθλητισμός απαιτεί πνευματική εγρήγορση, καλή υγιεινή, αναλυτικές ικανότητες, ικανότητα πρόβλεψης, στρατηγική και προσοχή από το παιδί, κάτι το οποίο βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί και πνευματικά. Ο αθλητισμός απαιτεί επιμονή, υπομονή και βοηθάει ουσιαστικά στη συνειδητή συγκρότηση του ατόμου. Επιπλέον είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και ψυχολογίας. Σχετικά με τον πρωτοαθλητισμό, στόχος του πρωτοαθλητισμού πέρα της συμμετοχής σε κάποιο άθλημα είναι και η φωτιά. Όταν μιλάμε για πρωτοαθλητισμό σε επαγγελματικό επίπεδο, ουσιαστικά στόχος πέρα από την φωτιά είναι και η καρδιά και το κλίμα. Ο πρωτοαθλητισμός απαιτεί πολύ ορισμένες προπονήσεις. Το άτομο το οποίο ασχολείται με τον πρωτοαθλητισμό έχει σαν κέντρο τη ζωή του το άθλημα και γύρω από αυτό χτίζει όλο το υπόλοιπο τη ζωή του. Γενικά το άθλημα αποτελεί προτεραιότητα για αυτόν και απαιτεί πολλές θυσίες. Τι μπορεί να κάνει ένας γονέας? Αρχικά καταδικάζει όλα τα φαινόμενα βίας και φοβισμού, στηρίζει και αποδέχεται το παιδί του, συνεργάζεται με τον προπονητή,
ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και θυμάται ότι αποτελεί πρότυπο. Ο προπονητής από τη μεριά του δεν επιτρέπει φαινόμενα βίας, ενθαρρύνει και συμπεριφορές στην ομάδα, συνεργάζεται με τους γονείς και πρέπει να θυμάται πάντα ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και περνάμε στο κομμάτι της διατροφής. Για να σας εξηγήσω λίγο πώς λειτουργεί το σωματιδί, η πρόσληψη και η απώλεια βάρους, σκεφτούμε λίγο τον οργανισμό μας σε μια ζυγαριά. Όπου από τη μία μεριά της ζυγαριάς έχουμε την προσλαμβανόμενη ενέργεια, δηλαδή τις θερμίδες που προσλαμβάνουν στις τροφές, και από την άλλη μεριά έχουμε τις θερμίδες που πιέζουν μέσα στην ημέρα, την προσλαμβανόμενη ενέργεια. Τις θερμίδες που πιέζουν από τον βασικό μεταβολισμό μας και την ενέργεια ουσιαστικά που ξοδεύουμε μέσω της κίνησης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η ζυγαριά κλείνει προς την προσλαμβανόμενη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, που προσλαμβάνουμε βάρος. Στις περιπτώσεις στις οποίες η ζυγαριά κλείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα προσλαμβανόμενη ενέργεια, χάνουμε βάρος, ενώ αν έχουμε μια ισορροπία στη ζυγαριά, διατηρούμε το βάρος στο οποίο έχουμε φτάσει. Για να καταλάβετε λίγο αυτή τη ζυγαριά που καλύτερα το ισοζύγιο ενέργειας, θα σκεφτούμε λίγο ότι αν από μια μεριά της ζυγαριάς έχουμε κάπου και περίπου 450 θερμίδες, για να μπορέσουμε να το κάνουμε στην άλλη μεριά της ζυγαριάς, θα πρέπει να έχουμε ένα περπάτημα μέτρης έντασης για 150 λεπτά περίπου. Πέρα από την ποιότητα της διατροφής, στην οποία θα τα αναφέρουμε παρακάτω, σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθο, η ποσότητα του φαγητού στην οποία θα φάμε, το μέγεθος της μερίδας. Γενικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε ποικιλία στη διατροφή μας, τρώμε τα πάντα, απλά προσέχουμε την ποσότητα την οποία καταναλώνουμε και τη συχνότητα με τα οποία καταναλώνουμε κάθε τρόφιμο. Για να γνωρίσουμε γενικότερα τη μερίδα ενός διαλύματος, ενός κυρίως διαλύματος, ενός μεσημεριανού ή ενός βραδινού, γενικά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του πιάτου, το οποίο πιάτο το χωρίζουμε στη μέση. Το ένα δεύτερο του πιάτου το γεμίζουμε με λαχανικά, με σαλάτα, φρέσκια, βραστή, σιπή, και το άλλο μισό του πιάτου το χωρίζουμε σε δύο τέταρτα. Το ένα τέταρτο το γεμίζουμε με κάποια πρωτεΐνη, αυτή μπορεί να είναι φουλερικά, ψάρι, πιο σπάνια κόκκινο κρέας, αυγό, τυρί ή κάποιο όσπριο. Και το άλλο ένα τέταρτο το γεμίζουμε συνήθως με κάποιο είδος υδατάνθρακα, μπορεί να είναι ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί, ολικής ανέσης κατά προτίμηση και σπανιότερα πατάτα. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο πιάτο θα μπορούσε να είναι να περιέχει το μισό πιάτο σαλάτα, το ένα τέταρτο λίγο κρέας και το άλλο ένα τέταρτο λίγο ρύζι. Ή εναλλακτικά, το μισό πιάτο να περιέχει ένα βραδέλο του φασολάκια, το οποίο είναι ελαχνικό, και τα δύο τέταρτα να περιέχουν μερικές πατάτες και λίγο τυρί. Όσον αφορά την ποιότητα της διατροφής, σε καθημερινό επίπεδο ζητάμε να καταναλώνει το άτομο φρούτα και λαχανικά. Προσπαθούμε να έχει ποικιλία στα φρούτα και στα λαχανικά. Πρέπει να θυμάστε ότι διαφορετικά χρώματα στα λαχανικά και στα φρούτα προσωπεύουν διαφορετικές βιταμίνες. Για παράδειγμα, διαφορετικές βιταμίνες περιέχει μια πράσινη πιπεριά, διαφορετικές βιταμίνες μια κόκκινη πιπεριά. Επιπλέον, θέλουμε να καταναλώνουμε προϊόντα ολικής αλέσεως, είτε καστανό, ρύζι, ψωμί, ολικής αλέσεως, μακαρόνια, ολικής αλέσεως, και γενικότερα περιορίζουμε τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Όσον αφορά την πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα, επιλέγουμε ψάρι, προϊόντα και όσπρια, ενώ το κόκκινο κρέας όπως προανέφερα το περιορίζουμε σε μια φορά την εβδομάδα. Και φυσικά τα επεξεργασμένα κρέατα θα αποφεύγουμε. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, καταναλώνουμε τυρί και μία-ένα ποτήρια γάλα την ημέρα. Ενώ το νερό, όπως φανταγνωρίζετε, είναι απαραίτητο σε καθημερινή βάση, 1,5 λίτρο, αλλά αυτό πάλι εξαρτάται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου και ανάλογα και με την εποχή και το πόσο αφήνεται. Στις περιπτώσεις των χυμών, καταναλώνουμε το πολύ 1,5 ποτήρια την ημέρα. Γενικότερα, προτιμάμε να καταναλώνουμε το φρούτο φούσιο, από το να στο σπίτιμε. Γιατί την περίπτωση όπου έχουμε ένα στιγμένο χυμό, χάνουμε κάποια ποσότητα βιταμινών από το αρχικό προϊόν. Επιπλέον, σαν βάση λιπαρής ύλης στα γεύματά μας χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο, αποφεύγουμε λίπνες και βούτυρα. Και επιστρέφουμε λίγο στο κομμάτι της μερίδας. Γενικότερα πρέπει να θυμόμαστε ότι διαφορετικές μερίδες πρέπει να καταναλώνουν οι ενήλικες, διαφορετικές μερίδες στα παιδιά. Υπάρχουν ειδικά πιάτα και σκεύη τα οποία είναι σε μέγεθος μικρότερο από τα μέχρι και αυτό το σκεύη
κατάλληλα για τις εκάστοτε ηλικίες. Επίσης, πρέπει πάρα πολύ να βασιζόμαστε στο αίσθημα του χωρισμού. Δηλαδή, όταν ένα παιδί μας πει ότι χόρτασε, φουσκώσα, δεν το πιέζουμε ποτέ να πάει ακόμα και την τελευταία δουλειά, αυτό δεν μπορεί. Όσον αφορά το πρωινό αποτέλεσμα κάψιμο του οργανισμού, είναι ένα από τα κυριότερα γεύματα μέσα στην ημέρα. Και αυτό γιατί καταναλώνοντας το πρωινό, το άτομο παιδί έχει καλύτερη απόδοση στα μαθήματα, έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλύτερες επιδόσεις στα αθλήματα και την προπόνηση και ουσιαστικά έχει περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες προτάσεις για ένα συγκεκριμένο πρωινό είναι τα άλλα μελίδα διαδικτυακά και ένα φρούτο, ή ένα τόστ με ένα ποτήρισμο ή ένα φρούτο, ένα γνωστό αυγό με μια φέτα ψωμί και ένα φρούτο ή ένα ποτήρισμο, ή ένα ποτήρισμο με δύο φέτα ψωμί, λίγο μαργαρίνη και μέλι ή μαρμελάδα. Όσον αφορά τα καταναλωτικά, όπως προανέφερα, θέλει θερμοκυλία. Αυτό το επιδιώκουμε είναι δεν είναι μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Ουσιαστικά θέλουμε λαχανικά στο μεσημεριανό και στο βραδινό μας και τα φρούτα τα επιλέγουμε ως νατς με τα χανέκο ή μαγνό. Και πάλι ουσιαστικά αυτό που σας ανέφερα και πριν, ότι το υγρατικό χρώμα προσφέρει και διαφορετικές βιταμίνες στα φρούτα και λαχανικά. Γι' αυτό δεν είναι και την ποικιλία. Σχετικά με τη συχνότητα των γευμάτων, αν πρέπει να τρώμε κάθε 3 ώρες, αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να έχουμε 3 γεύματα μέσα στην ημέρα κύρια, πρωινό, βραδινό, μεσημεριανό, και ενδιάμεσα 1 με 2 σνακ. Ουσιαστικά αυτά που θα τα κατανοούμε μέσα στην ημέρα, θα δούμε ότι 3 με 4 ώρες κάτι πρέπει να τρώμε. Ουσιαστικά ανά 3 ώρες περίπου είναι και το χρονικό διάστημα στο οποίο το αισθανόμαστε και το αίσθημα της πείνας. Τέλος, σχετικά με την ενυδάτωση είναι καθημερινή ανάγκη του σώματος. Από έρευνες έχει φανεί ότι αθλητές οι οποίοι είναι καλύτερα είναι σωστά ενυδατωμένοι έχουν καλύτερη απόδοση από αθλητές οι οποίοι δεν είναι ενυδατώνται είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ενυδάτωση γίνεται κατά κύριο λόγο από το νερό, ωστόσο μπορεί να γίνει και από την ποικιλία ροφημάτων, όπως είναι κάποιο γάλα ή χυμούς. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να συζητήσουμε κάτι. Thank you.
οποίο υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Γενικότερα στο site μπορείτε, αν θέλετε οποιαδήποτε απορία έχετε σε ιατρικό ή διατροφικό επίπεδο, να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς, βάζοντας το δικό της ανεμίας, ή να γενικότερα να υποβάλλω οποιοδήποτε ερώτημά σας. Επίσης, στο site μας υπάρχουν και διαφορετικά διάφορα εκπαιδευτικά άρθρα, υπάρχουν και στις εφαρμογές. Μια κατά μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή, στην οποία ουσιαστικά είναι αυτό που σας ανέφερα με τη ζυγαριά. Βάζετε για παράδειγμα κάποια τα χαρακτηριστικά ή το επιθυμίο του τα δικά σας. Βάρος ύψος. Και σας βγάζει τη ζυγαριά. Στη μία μεριά της ζυγαριάς τοποθετείτε τα τρόφιμα τα οποία έχετε φάει μέσα στην ημέρα. Ειδικά τώρα, για παράδειγμα, ένα βιταμικά. Και δημητριακά κόλλουρα. Για την άλλη μεριά παράζετε διάφορες δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να έχετε κάνει μέσα στην ημέρα και τον χρόνο στον οποίο έχετε πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες. Και τον ύπνο. Και πατώντας και στη συνέχεια σας βγάζει αν το ισοζύγιο μας στην ημέρα είναι αρνητικό ή θετικό. Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι αρνητικό σας συμβουλεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν το ενεργειακό ισοζύγιο είναι αρνητικό, αυτό και χάνουμε βάρος, ενώ όταν είναι θετικό όπως το βάζουμε, σας βγάζει αντίστοιχα μηνύματα και σχόλια. Σας θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, σας προτρέπω να δείτε και να παίξετε. Αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ.